Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων, Τετάρτη 16 Μαρτίου, η ώρα λίγο μετά τις 10. Αναβληθέν παιχνίδι για τον 5ο όμιλο της D2, η Κλειό με ρεκόρ 9-13, ουραγός του ομίλου. Υποδέχεται τους Νέο Υορκέζους, τους New York Pick Knicks, που βρίσκονται στο 8-6 και θέλουν πάση θυσία τη νίκη σήμερα για να διατηρήσουν τις λιγοστές τους ελπίδες για είσοδο στην πρώτη προνομιούχο πεντάδα που οδηγεί στα play-off. Οι Knicks που έχουν και ένα μηδενισμό που τους βαραίνει. Προέρχονται από νίκη επί των Γερόντων με 77-52. Η Κλειό ιτήθηκε από την Drunk Team με 59-51, πρώτη κατοχή στο match για τους Νέο Υορκέζους. Ο Νάνος, ο Αντωνόπουλος, ο Αθανασόπουλος, ενώ ο Αντωνόπουλος θα ανοίξει λογαριασμό με το κλασικό φλωτεράκι του. 0-2. Λέγαμε την πεντάδα των φιλοξενούμενων. Ο Νάνος, ο Αντωνόπουλος, ο Αθανασόπουλος, ο Δημητρέλος με το 3 και ποιον δεν είπα, με το 45 ο Θοδωρής Ζαχαριάδης. Άμυνα ζώνης 2-3 από την Κλειό, που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για το μάτς. Ωστόσο καμία ομάδα δεν μπαίνει στο παρκέ για να χάσει. Λοιπόν, θα δούμε σιγά σιγά και την πεντάδα της Κλειό. Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω καλά την ομάδα, πρώτη φορά την μεταδίδω. Ωραίο κλέψιμο από τον Νάνο που θα πάει όλο το δρόμο και θα σερβίρει την μπάλα στο καλάθι σαν σε προπόνηση. 0-4. Καλό ξεκίνημα για τους Pick Knicks που προηγούνται έπειτα από ένα λεπτό. Λοιπόν, με το νούμερο 9 είναι ο Σέκας, με το 34 ο Κατσάτος, με το 46 ο Καλαλής, με το 8 ο Αμπατζής και δεν είπα, με το 45 ο Τσιόλος. Το καλάθι στο μάτς για την Κλειό, διαχείρωσε Αμπατζή 2-4. Κλειστό μάτς και στον πρώτο γύρο. Οι Pick Knicks είχαν πάρει τότε το ροζ φύλλο με 58-55. Να δούμε απόψε τι θα γίνει. Αντωνόπουλος κερδίζει το φάουλ, θα εκτελέσει ένα ζευγάρι βολών. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα έπειτα από 1,5 λεπτό στα Λιώσια. Από τον Αντωνόπουλο, επιθετικό rebound όμως για καλό των Pick Knicks, διαχειρός Θοδωρή Ζαχαριάδη. 9 δευτερόλεπτα ακόμα, Νάνος τον Δημητρέλο. Νάνος Δημητρέλος προσποιήθηκε, αλλά θα μείνει στα χέρια του Νάνου που δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Ως μη γενόμενη φάση στο ανοιχτό γήπεδο. Τσιόλος στον Αμπατζή. Μπορείς να τελειώσει τη φάση ο Σέκας. Θανασόπουλος. Ενδιασμός για την Κλειό. Κατσάτος έχει κερδίσει το φάουλ. Θα εκτελέσει βολές. Μέσα η πρώτη βολή. Η δεύτερη rebound του Δημητρέλου. Τρία-τέσσερα το σκορ, Αντωνόπουλος, Δημητρέλος, δύσκολη προσπάθεια, προσπαθεί να μαζέψει ο ίδιος αλλά δεν τα καταφέρνει. Ωραία,
πάσα, ωραίο και το τελείωμα. Καλάθι από τον Σπύρο Καλαλή. Η ασίστα από τον Γιώργο Τσιόλο. Ωραία συνεργασία για το πρώτο προβάδισμα της Κλειούς. Της Κλειός, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Της Κλειούς θα λέω εγώ. 5-4. Θανασόπουλος. Πάει το close out. Σόπουλος από μακριά. Στόχισε. Μυροκατσάτος τώρα. Ο Μπατζής. Βρήκε στήριγμα. Κατσάτος. Αστοχή από την κορυφή. Φάουλ. Θα χρεωθεί ο Αθανασόπουλος στη διεκδίκηση του αμυντικού rebound. Τρίτο ομαδικό των Big Knicks. Μάστοχος ο Τσιόλος. Ο Νάνος κοιτάζει για μακρινές πάσες και δίνει στον Ζαχαριάδη. 5-6. Καλαλής. Τον αριστερό διάδρομο θα περάσει. Ωραίο καλάθι από τον Σπύρο Καλαλή. Μπροστά ξανά η Κλειό. 7-6. 5-40 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Νάνος Κοβισαντρέλη Ραντονόπουλος. Κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Τρία ομαδικά για κάθε ομάδα. Πρώτη αλλαγή στο μάτς. Ο Σέκας πάει στον πάγκο, περνά στη θέση του με το νούμερο 12, ο Γρηγόρης Πασχάλης. Μια στις τέσσερις για τον Αντωνόπουλο που μας έχει συνηθίσει να είναι πιο εύστοχος από τη γραμμή. Ο Αντωνόπουλος που προέρχεται από εμφάνιση με double-double, 12 πόντους και 10 rebound. Σπουδαίο μάτς και από τον Αθανασόπουλο που φλέρταρε με το triple-double, 18 πόντους, 11 rebound και 7 assist είχε ο Βαγγέλης. Και ο Δημητρέλος και κάνει καλό μάτς, και ο Ζαχαριάδης και ο Νάνος, θα τα πούμε στη συνέχεια. Αστοχό τρίποντο του Σπηλιωτόπουλου που πέρασε για πρώτη φορά στο μάτς. Πλευρά, δύσκολο με τη βοήθεια του ταμπλό από τον Τσιόλο ή τον Καλαλή. Τον Τσιόλο. Ένα φάρι του 45 και άλλο του 46 δεν φαίνεται ξεκάθαρα από μακριά. Ο Τσιόλο ήταν όμως αυτός που σκόραρε. 9-7. Νάνος υποπίεση για 3 αστοχίζει τα φάουλ. Τίποτα λέει ο ρέφερι. Άστοχο σου του Αμπατζή, Δημητρέλος. Ζαχαριάδη. Έλα! Νάνος Σπηλιωτόπουλος. Νάνος για 3. Το έχει αυτό το σούτ αλλά το χάνει. Rebound του Αμπατζή. Κατσάτος. Δεν μπορούσε να εστοχίσει στον εφημιασμό. Βγάζουν δυνάμει να επικνίξει που θα τρέξουν κιόλας. Σπηλιωτόπουλος. Καλή άμυνα και στην άλλη πλευρά από τον Τσιόλο. Αντωνόπουλος μπόρεσε να σκοράρει. Αμπατζής. Το deflection του Ζαχαριάδη δεν οδηγεί σε κάποιο κλέψιμο. Παραμένει το 9-7, Τσιόλος για 2, το χάσε. Ωραία πάσα μακρινή του Σπηλιωτόπουλου για τον Νάνο, ενασμέναν στον εφημιασμό, τον κόβει ο Κατσάτος, τρομερή φάση. Τον σταμάτη Κατσάτο, Νάνος δεν το περίμενε. Καλάθι στην άλλη πλευρά. Με ωραία συνεργασία ο Αμπατζής τελειώνει τη φάση. 11-7.
ανώτερη Κλειό στα πρώτα 7 λεπτά της αναμέτρησης. Ζαχαριάδης, Νάνος, Σπηλιωτόπουλος και τώρα Ζαχαριάδης ξανά που αστοχεί. Όλος για δύο αστοχή και έχουν μπερδευτεί αρκετά και οι δύο φανέλες γράφουν 45 από πίσω αλλά η μία από μπροστά γράφει 46. Παράξενα πράγματα. Αστόχησε ο Σπηλιωτόπουλος. Καλαλής πρέπει να είναι αυτός που σκόραρε. Τρία επτά. Νάνος. Αντωνόπουλος. Αστοχή. Επιμένει ο Σπηλιωτόπουλος και γυρίζει φάουλ. Time out. Εδώ είμαστε στις βολές. Ο Αντώνης Σπηλιωτόπουλος χάνει την πρώτη. Κλειό έχει συμπληρώσει 4 ομαδικά. Οι πικνίκς έχουν άλλο ένα φάουλ να δώσουν. 13-7 το σκορ, 1-50 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου, μέσα η δεύτερη. 13-8. Σιόλος. Καλαλής. Σκάλης ξανά στον Τσιόλο, σφύριγμα για φάουλ χαμηλά. Τσιόλος σταματά την τρίπλα και ψάχνει στήριγμα ενώ υπάρχει σφύριγμα. Για ποιο λόγο? Κάποιο πρόβλημα με το χρονόμετρο. Λοιπόν, 14 δευτερόλεπτα θα έχει στη διάθεσή της η Κλειό. Ένα corner 3 άστοχο από τον Κατσάτο. Μπόρεσε ο πρόδρομος στη συνέχεια να ευστοχίσει, παραμένει η διαφορά στους 5 πόντους. Όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. Για να δούμε την επίθεση των πικνίκς με τον Τσαγκάρη να έχει την μπάλα. Τσαγκάρης που πέρασε για πρώτη φορά στο μάτς. Τσαγκάρης, Δημητρέλος, Ζαχαριάδης, Πηλιωτόπουλος. Και με το 29 είναι ο Αντώνης Αθανασίου που επιστρέφει μετά από καιρό. Καλαλή στον πάγκο, στη θέση του με το νούμερο 9, ο Σέκας. Οι Knicks προσπαθούν να τροφοδοτήσουν τον συμπαίκτη στο low post. Καλάθι 3 πόντων από τον Αντώνη Σπηλιωτόπουλο, σημαντική ανάσα για το Knicks που μειώνει στους 2 πόντους. Δεν έχουν ξεκινήσει το match όπως τα έπρεπε. Σιόλος. Ωραία εκτέλεση. 15-11 άμεση απάντηση από την Κλειό. Και τώρα μία επίθεση για κάθε ομάδα λογικά. Σπηλιωτόπουλος, Δημητρέλος, δίστασε. Ζαχαριάδης ξανά στον Σπηλιωτόπουλο, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Αθανασίου περνά την πάσα στον Τσαγκάρη που αστοχεί. Σιόλος. 10 δευτερόλεπτα για την Κλειό. Σιόλος, κίνη του Σέκα. Μπάλα στα χέρια του πρόδρομου που αστοχεί. Χαριάδης θα πετάξει την μπάλα από μακριά.
τέλος στο πρώτο δεκάλεπτο, 15-11. Δεύτερο δεκάλεπτο στα Νολιώσια, πρώτη κατοχή για την Κλειό. Πιο αποτελεσματική στο πρώτο δεκάλεπτο της συνάντησης των δύο ομάδων. Προηγείται με 4 πόντους και βρίσκεται στο παρκέ με τον πρόδρομο, τον Σέκα, τον Καλαλή, τον Αμπατζή και τον Πασχάλη. Από την άλλη πλευρά ο Κοφόπουλος, νέο πρόσωπο, ο Σπηλιωτόπουλος, ο Τσαγκάρης, ο Αθανασίου και ο Αντωνόπουλος. Καλαλής, καλή άμυνα του Κοφόπουλου, κράτησε όμως η Κλειό. Αμπατζής, ωραία πάσα στο πλάι, το στόπ του Σπηλιωτόπουλου, εντυπωσιακό. Σπηλιωτόπουλος, γρήγορο transition, σερβίρει και με όμορφο τρόπο την μπάλα στο καλάθι. Για το 15-13. Αμπατζής, πρόδρομος. Καλαλής. Αμπατζής κλείστηκε, 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρόδρομος, Αμπατζής θα σουτάρει από μακριά για να μαζέψει ο Τσαγκάρης. Ανασίου, Τσαγκάρης κόβει, υποδέχεται ωραία πάσα και κερδίζει φάουλ, ωραία φάση εδώ. Για τους επικνίξεις, είσαι μανούλα του λέει ο Νάνος. Έξω η πρώτη. Κατοχή παραμένει για τους πικνίκς. Μια σφύγμα για φάουλ. Χέρι Αλφάδη του Αθανασίου, η διαφορά εξανεμίζεται, ισοπαλία στο μάτς στους 15 πόντους Αμπατζής. Πρόδρομος. Σέκας μόνος του για δύο, δεν τιμωρεί την αντιπαλή άμυνα. Λεωτόπουλος. Φόπουλος. Μπάλα χαμηλά, εκεί είναι ο Αντωνόπουλος που σιγά μην αστοχούσε. 15-17 μπροστά επί Κνίξ. Καλαλής για δύο πίσω από το screen, δεν απαντά. Ο Αθανασίου γρήγορα στον Σπηλιωτόπουλο. Τσαγκάρης. Ωραία η πάσα, Αθανασίου δεν τελειώνει τη φάση όπως θα ήθελε. Παραμένει το 15-17, 7:35 ακόμα για την ανάπαυλα. Αμπατζής. Ζητά φάουλ, δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Αθανασίου στενασμένα στον εφηβιασμό. Κερδίζει το φάουλ. Thank you.
Χιόλος. Πάσα για τον Κατσάτο που δοκιμάζει από μακριά. Καλαλής με τα μπλε στο καλάθι. 17-19. Καλαλής, Κατσάτος, Πασχάλης. Σιόλος και ο Αμπατζής στην πεντάδα της Κλειός. Κλέψιμο με τον Κατσάτο που θα τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά θα αστοχίσει. Ο Φόπουλος πλάει για τον Σπηλιωτόπουλο. Τσαγκάρης να πάει κοντά στο καλάθι. Παράβαση 3 δευτερολέπτων. Καλαλής με τα μπλοκ ξανά. Μεγάλο καλάθι. Και ισοπαλία στο μάτς στους 19 πόντους. Τσαγκαρίς. Μας για τρεις. Μεγάλο τρίποντο του Τσαγκάρη. 19-22 σε μια επίθεση που έμοιαζε χαμένη. Ο Τσαγκάρης δίνει μεγάλη λύση στην ομάδα του. Τσιόλος τώρα. Σκριν του Καλαλή. Αμπατζής. Πάσα για τον Κατσάτο που ήρθε από τη weak side. Επιμένει ο Αμπατζής. Τον σταματά νόμιμα ο Αντωνόπουλος. Σπηλιωτόπουλος. Πάσα έξω για τον Τσαγκάρη. Τόπουλος ελεύθερος από 45, δεν σημαδεύει σωστά. Rebound του Καλαλή. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Διαφορά στους 3 πόντους, φάουλ του Κοχόπουλου. Time out. Εδώ είμαστε συνέχεια στο μάτσι κατοχή για την Κλειό που έχει ακόμη 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της, αλλά δεν θα τα χρειαστεί αφού ο Τσιόλος δείχνει την κλάση του. Και κάνει το σκορ 21-22. Κοφόπουλος, Νάνος, Αθανασόπουλος, Δημητρέλος και Αθανασίου στην πεντάδα των New York Big Knicks. Αθανασόπουλος για τον Κοφόπουλο. Καλή άμυνα του Τσιόλου που θα κλέψει. Θα κερδίσει φάουλ από τον Δημητρέλο. Καλό φάουλ ήταν αυτό. Ο Τσιόλος, ο Καλαλής, ο Αμπατζής, ο Κατσάτος και ο Πασχάλης στην πεντάδα της Κλειούς. Κλειός είναι. Διαφορά στον πόντο, ντέρμπι το μάτς από το ξεκίνημα. Αμπατζής για τον Κατσάτο που βγήκε από τα σκριν. Καλαλής τώρα, κάνει καλό μάτς, γυρνά και αστοχή. Ψηλά ο Κατσάτος. Σιόλος, δύσκολη προσπάθεια, έχει κερδίσει όμως το φάουλ. Θα εκτελέσει βολές. Πέσα η πρώτη. Πέσα τη δεύτερη. Το δευτερόλεπτο ακόμα για τους Big Knicks, Αθανασίου. Δουλεύει στο χαμηλό πόστο αλλά αστοχή. Τσιόλος στον εφημπιασμό με ταμπλό, η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Νάνος. Δεν βιάζεται. Δημητρέλος θα του ξαναδώσει, Νάνος για τρεις. Θα βάζει με τον εαυτό του, μένει το 23-22. Πέρα.
Βγάζουν την άμυνα επί Knicks. Νάνος. Απέναντι ωραία στον Αθανασόπουλο που θα εκτελέσει ανενόχλητος για τρεις και θα το βάλει. 23-25, μεγάλο τρίποντο για τους φιλοξενούμενους που περνούν και πάλι μπροστά. Σκάρτα 2,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Ο Τσιόλος έχει την μπάλα για την Κλειό. Αμπατζής πιάνει δουλειά στο low post, κερδίζει φάουλ χαμηλά. Πρόδρομος, high-low κατάσταση και καλάθι από τον Αλέξανδρο Σέκα. Η απάντηση της Κλειός, 25 όλα. Και βγάζουν και την άμυνα οι γηπεδούχοι. Τσιόλος, ωραία η πάσα, πρόδρομος, Τσιόλος αστοχή. Θανασόπουλος. Όλο το δρόμο δεν μπορούσε να σκοράρει. Κατσάτος τώρα. Κατσάτος. Πάσα έξω, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Τσιόλος για δύο σκοράρει με ταμπλό, 27-25. Κάνει πολύ καλό μάτς και αυτός και ο Καλαλής. Το τρίποδο του Δημητρέλου, η μπάλα στα χέρια του Αθανασίου και τώρα του Νάνου. Φόπουλος. Αθανασόπουλος. Δημητρέλος το σκέφτηκε, το πήρε και το χάσε. Ψηλά ο πρόδρομος. Σκιόλος, δεν έχουν φάλο να δώσουν οι Picnics. Πρόδρομος. Κατσάτος για τρεις, αλλά μπαίνει και βγαίνει, άτυχος εδώ. Δημητρέλος, στα μπροστά για τον Νάνο. Φόπουλος, Νάνος. Κερδίζει το φάουλ. Φιλιοτόπουλος για τρεις. Σίδερο και μπάλα στα χέρια του Κατσάτου. Κλειό τρέχει, ο Κατσάτος αστοχή. Ο πρόδρομος με ένα τύπ στην μπάλα θα ανανεώσει. Κατσάτος κερδίζει φάουλ και βολές. Ακόμα 9 απομένουν στο ρολόι. Ούτε η Κλειό έχει φάουλ να δώσει. Για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν οι Picnics. Κοφόπουλος, Σπηλιωτόπουλος απέναντι. Τρίποντο του Νάνου. Ναι, στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έχασε 2-3, αλλά τώρα βάζει το κρίσιμο. Η ομάδα του θα πάει στα αποδυτήρια, που λέει ο λόγος. Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, 27-28 μπροστά επί Knicks στο φινάλε του πρώτου μέρους. Δεύτερο ημίχρονο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή για τους Νεοϋορκέζους που βρίσκονται στο παρκέ με τον Αντωνόπουλο, τον Σπηλιωτόπουλο, τον Τσακάρη που πάει κοντά στο καλάθι και ευστοχή, τον Αθανασίου και τον Ζαχαριάδη. Μοιρασμένο το πρώτο ημίχρονο.
Μία μπροστά η Κλειό, μία μπροστά η Πικνίξ. Ωραίο μάτς. Μπαμπατζής για δύο αστοχία από τα 6 μέτρα. Λοιπόν, το Αθανασίου. Μπαμπατζής, Καλαλής, Σιόλος, Κατσάτος και Πασχάλης. Η πεντάδα της Κλειούς. Τελικά μία Κλειούς, μία Κλειός το λέω, τέλος πάνω. Τα δικά μου. 19 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Πικνίκς. Τσαγκάρι στην επαναφορά, πάρα λίγο το λάθος. Ζαχαριάδης στον Σπηλιωτόπουλο. Στοχίσε ο Αντωνόπουλος με το φλότερ. Σκιολός. Κατσάτος. Πασχάλης και τώρα Μπατζής. Γυρνάει μπάλα για την Κλειό. Έχει ο Πασχάλης σε σουτ 2 πόντων, η μπάλα από το δικό του πόδι θα περάσει εκτός. Θανασίου για 2, το έχει αυτό το σουτ αλλά το χάνει. Καλάθι από τον Τσιόλο. 29-30. Στοχής ο Αντωνόπουλος. Πάνω του Καλαλή. Κατσάτος. Τσάτος, Μπατζής, αστοχός. Αντωνόπουλος πετά μπροστά για τον Τσαγκάρι, έρχεται και ο Ζαχαριάδης. Τσαγκάρις μόνος του, το χασε. Γρήγορος ρυθμός τώρα στο μάτς. Κατσάτος για 3. Αστοχήσει. Τσαγκάρις αυτή τη φορά δεν θα λαθέψει. Είκοσι εννιά, 32. Μπατζής απέναντι σε δύο παίκτες, κερδίζει το φάουλ. Του Αμπατζή, διαφορά στους δύο. Έλα πάνω σου, έλα πάνω, έλα πάνω, έλα πάνω. Σπηλιωτόπουλος στον Ζαχαριάδη και τώρα απέναντι στον Τσαγκάρι που νιώθει καλά αλλά αστοχή από την περιφέρεια. Σιόλος 3-3. Χάσε την κατοχή, κλέβει ο Τσαγκάρης, όμως έχει πατήσει την sideline λογικά. Η κατοχή έτσι είναι και πάλι. Γρηγόρη, έλα. Για την Κλειό. Πασχάλη στον πάγκο, πρόδρομο στο παρκέ και θα πάρει και την μπάλα. Κατσάτος. Αμπατζής για 2, ούτε τώρα. Κατσάτος υποφελείται, αλλά δεν σκοράρει. Θα συνεχιστεί ωστόσο η πολιορκία, η μπάλα περνάει εκτός από τα χέρια του Σπηλιωτόπουλου. Λαλής. Πρόδρομος. Άλλη μια έξτρα κατοχή. Σιόλος. Καλαλής. Σκοράρι. Time out. Εδώ είμαστε 6-28 πριν τη συμπλήρωση και τη τρίτη περίοδου. Το σκορ ισόπαλος στους 32 πόντους.
Πιλιοτόπουλος, Αθανασίου, Τσαγκάρης, Αντωνόπουλος και Ζαχαριάδης στην πεντάδα των πικνίξ. Ζαχαριάδης στον Αντωνόπουλο. Τσαγκάρης διστάζει. Σπηλιοτόπουλος αμέσως για τρεις, μάλιστα. Τρίποδο του Σπηλιοτόπουλου, 32-35, ασίστα τον Τσαγκάρη. Σιόλος, Καλαλής, Κατσάτος, Πρόδρομος. Μπράβο. Και ο Σέκας στην πεντάδα της Κλειούς. Πρόδρομος για τρεις, είναι άστοχος, ο Κατσάτος μαζεύει. Και αστοχή με τη σειρά του. Ζαχαριάδης κρατά, θα περιμένει και τους συμπαίκτες του για οργανωμένη επίθεση, Ζαχαριάδης. Κλειό συνεχίζει με άμυνα ζώνης, Σπηλιοτόπουλος, πάσα στην πλάτη της άμυνας Κλειούς. Εκεί βρίσκεται ο Αντωνόπουλος που θα πετύχει το καλάθι. Ανεβάζουν στροφές οι πικνίκς και διευρύνουν και το προβάδισμά τους, 32-37. Καλαλής χάνει την ισορροπία του. Κατσάτος στον πάγκο, Πασχάλη στο παρκέ. Πασχάλης, Καλαλής τώρα στα 3 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να σουτάρει. Μπαλαχαμίνη στα χέρια της Κλειός. Αθανασόπουλος στη θέση του Τσαγκάρη. Σιόλος. Πασχάλης. Καλαλής για δύο με ταμπλό, το αγαπημένο του σουτ πρέπει να είναι αυτό. 36-37. Κλειό δεν αφήνει τους πικνίκς να ξεφύγουν. Σπηλιοτόπουλος, Ζαχαριάδη σε μια δύσκολη προσπάθεια, το ριμπάνο τον Καλαλή. 4 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο, ένα τρίποντο χωρίζει τις δύο ομάδες. Σιόλος. Καλαλής, Πασχάλης, ξανά στον Καλαλή, το βάζει ξανά. Σπύριος Καλαλής παίρνει από το χέρι την Κλειό. Και μειώνει στον πόντο, 36-37. Ωραία πάσα στη weak side. Αντωνόπουλος για τρεις, δεν το συνηθίζει. Το rebound από τον Πασχάλη. Σαμπατζής, δεν σκοράρει. Μπαλά εκτός από τα χέρια του Φιλιοτόπουλου. Πάμε σε ένα time out. Επιστροφή στα Λιώσια για το τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Κατοχή για την Κλειό. Πασχάλη στον Αμπατζή και τώρα Κατσάτος. Κατσάτος αστόχησε. Πάνω Αθανασίου, ωραία πάσα του Νάνου. Για να τρέξει ο Αθανασόπουλος. Για να κερδίσει το φάουλ. Θανασόπουλος. Σπηλιοτόπουλος 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπαλά φτάνει στον Άνο. Θανασίου. Λάθος πάσα.
Κατσάτος 3-1-2-2. Κατσάτος δεν θα επιτεθεί. Πρόδρομος. Στόχησε, πήρε ο Θανασίου. Σπηλιωτόπουλος. Ωραία στο τρέιλερ του Αθανασίου που αστοχεί αλλά μαζεύει ο ίδιος και σε δεύτερο χρόνο θα κάνει το σκορ 36-39. Μήνα ζώνης 2-3, 2-1-2. 2-1-2 μάλλον. Από τους Big Knicks. Κατσάτος απέναντι. Στοχίσε ο Σέκας. Κάνει και το φάουλ στη συνέχεια. Νάνος. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Θανασόπουλος περνά και κερδίζει φάουλ χαμηλά. Γιατί χαμηλά της στην προσπάθεια όμως είναι το πέμπτο μαντικό αν δεν κάνω λάθος. Ή όχι. Όχι, το τέταρτο ήτανε. Σπηλιωτόπουλος τον άφησαν μόνο του και τους τιμωρεί. 36-41 πάνε να ξεφύγουν και πάλι οι Big Knicks. Να δούμε αν έχει ξανά την έγκαιρη αντίδραση Κλειό. Μπατζής. Πρόδρομος. Καλά λύση, ξανά με ταμπλό προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε. Άστο που θέλει χαμηλιασμό, Αθανασόπουλος, χαμένη ευκαιρία να πάει διαφορά στους 7. Μπατζής. Πάσα για τον ξεχασμένο εκεί πρόδρομο που αστοχεί. Αμπατζής. Πιέζει ο Νάνος αλλά δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Πρόδρομος. Πασχάλης για δύο. Το χάσε. Συνεχίζει την πολιοργία της Κλειούς. Το άστοχο τρίποντο του Κατσάτου. Γρήγορη πάσα για τον Νανόπουλο. Ούτε η κάμερα δεν πρόλαβε τον εφημεριασμό των Big Knicks που προηγούνται πλέον με 36-43 και βάζουν δύσκολα στην Κλειό. Τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Όλα για την Κλειό, αν φυσικά τα εξαντλήσει. Αμπατζής. Αποφεύγει την παγίδα με μια πάσα στη weak side. Κατσάτος με αυτοπεποίθηση από τον κεντρικό διάδρομο. Πάρα λίγο. Τρέλος, θα πετάξει την μπάλα. Τέλος στην τρίτη περίοδο 36-43. Τελευταίο δεκάλεπτο στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για την Κλειό. Αμπατζής. Καλαλής. Πρόδρομος για δύο. Το βάλε. Ψήφι του Καλαλή, καλάθι του πρόδρομου. Καλό ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο 38-43. Καλαλής πρόδρομος, Τσιόλος, ο Κατσάτος και ο Αμπατζής στην πετάδα της Κλειούς. Αθανασίου, Νάνος, Δημητρέλος, Αθανασόπουλος και Σπηλιωτόπουλος στην πετάδα των Big Knicks. Άστοχος ο Νάνος από μακριά. Τώρα Τσιόλος. Τσιόλος πετυχαίνει το καλάθι. Γρήγορους 4 πόντους η Κλειό. Μειώνει την απόσταση στους 3. Νάνος. Κασόπουλος. Θα πάρει από τον Σπηλιωτόπουλο. Δημητρέλος στη γωνία. Έτοιμος να εκτελέσει και να ευστοχίσει σε ένα μεγάλο σου 3 πόντων. Πάνω που μείωνε η Κλειό, ο Δημητρέλος δίνει τη λύση και οι Big Knicks ξαναξεφεύγουν με 6. Τσιόλος. Πρόδρομος, Τσιόλος,
Κατσάτος, καλή κυκλοφορία. Αμπατζής, δεν θα κλέψει ο Αθανασόπουλος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, Καλαλής. Δεν ξέρω αν έχει δει το ρολόι. Καλαλής, τη λήξη, το βάλε! Σπύρος Καλαλής, 42-46, μεγάλο καλάθι. Αθανασόπουλος, απέναντι για τον Άνω. Αθανασίου κερδίζει το φάουλ από τον Τσιόλο, πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Καλάθι του Σπηλιωτόπουλου από τη γωνία. Νέο σου τριών πόντων, 42-49. Κιόλος δεν ήταν καλή επιλογή. Ο Αμπατζής με κάποιο τρόπο πήρε την μπάλα και αστόχησε στους δύο πόντων. Θανασόπουλος για τρεις. Παίρνει ο Νάνος. Θανασίου. Νάνος στο πλάι για τον Δημητρέλο που είναι καυτός. Κι άλλο τρίποντο από τον Χρήστο Δημητρέλο. 42-52 επικνίξεις, θέλουν να τελειώσουν το μάτς από νωρίς και αναγκάζουν την Κλειό να καλέσει το time out. Τελευταία 7 λεπτά στα Νολιώσια. Κατοχή για την Κλειό που παλεύει να γυρίσει από το μείον 10 πλέον. Θα κλέψει όμως ο Νάνος. Νάνος πολύ ωραία έχει δει το τρέξιμο του Αθανασόπουλου που θα μείνει στον αέρα και θα κερδίσει το φάουλ. Θα μπορούσε ίσως να πάρει και το maximum. Ζευγάρι βολών λοιπόν για τον Βαγγέλη Αθανασόπουλο. Ο Αθανασόπουλος, ο Σπηλιωτόπουλος, ο Δημητρέλος, ο Αθανασίου και ο Νάνος για τους πικνίκς. Ο Κατσάτος, ο Πρόδρομος, ο Καλαλής, ο Τσιόλος και ο Πασχάλης για την Κλειό. Εδώ. 42-54, χέρι Αλφάδη από τον Αθανασόπουλο. Κατσάτος. Αστοχή. Σπηλιωτόπουλος. Ανεβαίνει ο Αθανασίου για το screen. Αθανασίου για τρεις. Αστοχή. Ο Αθανασόπουλος είναι και πάλι εκεί. Ο Σπηλιωτόπουλος διορθώνω. Τώρα Θανασόπουλος περνά εύκολα στα βήματα τον πιο αργό Πασχάλη και κερδίζει το φάουλ. Θανασόπουλος σε προσωπική ενέργεια σκοράρει 4 συνεχόμενοι πόντι από τον Βαγγέλη Θανασόπουλο, κάνουν το σκορ 42-56 και απλοποιούν την κατάσταση ακόμα περισσότερο για τους πικνίκς. Υπάρχει βέβαια πολλής χρόνος ακόμη στο μάτς. Κάποιοι έντονοι διάλογοι εκεί. Ας μην χαλάσει το μάτς, κρίμα είναι. Πασχάλης, Καλαλής και τώρα Τσιόλος. Απέναντι περιμένει ο Αμπατζής. Πρόδρομος για δύο, το βάζει ξανά. 44-56, Κλειό δεν θα τα παρατήσει. Μπορεί να μην έχει βαθμολογικό κίνητρο. Έχει ψυχή όμως. Σπηλιωτόπουλος. Δημητρέλος στον Αντωνόπουλο που πέρασε στο μάτς και αστοχή με το φλότερ. Φάουλ του Νάνου στη συνέχεια της φάσης. Ένα
Χαλαλής. Για δύο με το γνώριμο τρόπο. Ψηλά ο πρόδρομος, το στόπ του Αντωνόπουλου όμως εντυπωσιακό. Νάνος για τον Τσαγκάρη. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Οι πικνίκς δείχνουν να ελέγχουν την κατάσταση. Κλέβει όμως η Κλειό. Και ο Τσιόλος θα αστοχήσει. Εδώ είχε την ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά στους 10. Αντωνόπουλος, οι πικνίκς όσο περνούν τα λεπτά θα παίζουν σιγά σιγά και με το ρολόι. Νέο πρόσωπο και ο Κοφόπουλος στην πεντάδα των Νέων Υορκέζων. Βάζει την μπάλα χαμηλά στον Αθανασίου και ξαναπαίρνει ο Κοφόπουλος. Λάθος πάσα. Πασχάλης για τον Τσιόλο. Τσιόλος για δύο. Δεν είναι καλό το σουτ. Κατσάτος. Τσιόλος το πλάι για τον Αμπατζή. Αδεία στο λάθος, αλλαγή κατοχής. Ωραία μακρινή πάσα για τον Κοφόπουλο. Αντωνόπουλος. Θα πετύχει το καλάθι, βγάζει την άμυνα ο Καλαλής. 3,5 λεπτά για το φινάλε, συν 12 για τους πικνίκς. Λάθος από την Κλειό. Τσαγκάρης. Ζαχαριάδης, Ζαχαριάδης, θέλει να πάει κοντά στο καλάθι, αστοχή, το ριμπάνο από τον ίδιο, ανάποδο lay-up, 44-58, κρίσιμο καλάθι του Ζαχαριάδη. Νομίζω ότι τελειώνει τις λιγοστές ελπίδες της Κλειούς για ανατροπή, πόσο μάλλον τώρα που αστοχή εξ επαφής ο Καλαλής. Το τελικό σκορ μένει να μάθουμε εδώ στα Λιώσια, Τσαγκάρης. Θα πετύχει το καλάθι, παίρνει ο Μπατζής. Μπατζής στο πλάι για τον Κατσάτο. Ωραία προσποίηση του Αμπατζή που αστοχεί στη συνέχεια. Νάνος. Δεν βιάζονται οι πικνίκς. Ζαχαριάδης στον Τσαγκάρη. Πιέζει ο Τσιόλος. Θα λήξει το 24, time out. Σκάρτα 2 λεπτά για το φινάλε. Κατοχή για την Κλειό. Τσάτος. Στο Τσιόλος, μάχη για το rebound, παίρνει ο Κοφόπουλος. Καλάθι στην άλλη πλευρά, 44-60. Θα πάρουν την νίκη. Τους
κρατά ζωντανούς στη μάχη της πεντάδας. Αμπατζής. Καλαλής για δύο με ταμπλό, το βιολί του. 46-60. Κοφόπουλος. Νάνος. Πιέζει ο Τσιόλος και βγάζει εκτός. Κοφόπουλος. Ένα τρίποντο του Ζαχαρία Δυνάστοχο. Πήρε ο Τσιόλος και θα τρέξει. Ωραία πάσα στο πλάι, Κατσάτος σκοράρει. 48-60, τελευταία 28 δευτερόλεπτα. Κοφόπουλος. Έχει από μακριά. Δεν θα εκδηλώσει η επίθεση. Κλειό λήξη της αναμέτρησης 48-60. Σημαντική νίκη για τους Πικνίκς που ανεβαίνουν στο 9-6, στο 1-14 κλειό. Καλό σας βράδυ.